Γεια σας. Λοιπόν, επόμενη άσκηση. Έχουμε μία διαφορική εξίσωση τρίτης τάξης, μη ομογενή. Έχει λίγες πραξούλες παραπάνω αυτή. Μας έχουν δώσει τη λύση της ομογενούς, έτσι σε ένα διαχύ και σε δύο επιχύ και σε τρία επιχύ τετράγωνα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε με αυτή τη μέθοδο που έχουμε τώρα εδώ πέρα, της μεταβολής των παραμέτρων, μια λύση για τη μερική, για την μη ομογένεια, με συγχωρείτε, διαφορική εξίσωση. Λοιπόν, η ιδέα είναι η εξής. Εδώ έχουμε τρεις συναρτήσεις. Ουσιαστικά έχουμε την ένα διαχύ που είναι ψ1, η χ εδώ είναι ψ2 και η χ τετράγωνο είναι ψ3. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η μερική λύση που ψάχνω θα είναι μια συνάρτηση u1 του χ επί ένα διαχύ συν μια συνάρτηση u2 του χ επί χ συν μια συνάρτηση U3 λοιπόν, του χ, επί χ τετράγωνο. Θέλουμε λοιπόν να κατασκευάσουμε ένα σύστημα με τρεις εξισώσεις. Έτσι. Τις έχουμε ήδη, U1, U2, U3. Και τρεις, με συγχωρείτε, με τρεις άγνωστες συναρτήσεις που είναι U1, U2, U3 και τρεις εξισώσεις λοιπόν. Οπότε, θυμίζουμε ποιο είναι το σύστημα. Είναι το 1 δια χ επί U1 τόνος. Έτσι. Το σύστημα, θυμίζω, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, θα έχει μέσα τις παραγόγους των συναρτήσεων. Συν χ επί U2 τόνος συν χ τετράγωνο επί U3 τόνος ίσον 0. Αυτή είναι η πρώτη σχέση. Μετά παραγωγίζουμε αυτούς τους συντελεστές. Οπότε θα έχουμε μείον 1 δια χ τετράγωνο U1 τόνος συν 1 επί U2 τόνος συν 2 χ επί U3 τόνος ίσον με το 0. Και μετά παραγωγίζουμε άλλη μια φορά. Αυτό θα γίνει μείον 2 δια χ τρίτης επί μείον 1. Άρα θα γίνει 2 δια χ τρίτης U1 τόνος συν 0 επί U2 τόνος συν 2 φορές επί U3 τόνος και αυτή η τρίτη σχέση φυσικά θα πρέπει να ισούται με το συντελεστή που έχουμε στην μη ομογενή διαφορική στα δεξιά μας, επομένως το 2χ. Ωραία. Τώρα αυτό μπορούμε να το λύσουμε με αντικατάσταση βήμα προς βήμα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω λίγη γραμμική άλγεβρα εδώ πέρα. Θα γράψω το σύστημα τους συντελεστές του, χ τετράγωνο 0, μείον 1 δια χ τετράγωνο, 1, 2 χ 0, και εδώ πέρα έχουμε 2 δια χ τρίτης, 0, 2 και 2 χ. Πολύ ωραία, βάζω δύο και κομμένες εδώ πέρα για να ξεχωρίζω το κομμάτι από τα αριστερά και το κομμάτι από τα δεξιά. Λοιπόν, να κάνουμε πάλι φιγκ Γκάους ουσιαστικά. Θέλω να διώξω στην αρχή ότι υπάρχει κάτω από το 1 δια χ. Άρα πολλαπλασιάζω την πρώτη γραμμή με 1 δια χ και την προσθέτω στη δεύτερη. Και επίσης πολλαπλασιάζω την πρώτη γραμμή με 2 δια χ τετράγωνο. Για την ακρίβεια, μείον 2 δια χ τετράγωνο. Χρειάζομαι και το μείον. Και το προσθέτω στην τρίτη γραμμή. Εδώ θα πάρουμε λοιπόν 1 δια χ. Χ τετράγωνο 0. Αυτό δεν αλλάζει. 1 δια χ επί 1 δια χ, άρα 1 δια χ τετράγωνο μείον 1 δια χ τετράγωνο 0, 1 δια χ επί χ μου κάνει 1 και 1, 2, και 1 δια χ επί χ τετράγωνο μου κάνει χ και 2 χ, 3 χ. 3 χ 0, και εδώ θα έχω 0, μείον 2 δια χ τετράγωνο επί χ, θα μου κάνει μείον 2, μείον 2 δια χ. Εδώ πέρα θα έχω μείον 2 χ τετράγωνο επί χ τετράγωνο, σκέτο μείον 2, συν το 2, 0. Εδώ πέρα μένει το 2. Πολύ ωραία. Καλά το πάμε μέχρι στιγμής. Εδώ αυτά είναι διάρκεια, δεν φαίνονται ωραία να τα φτιάξω. Να διώξω λοιπόν ότι υπάρχει κάτω από το 2. Θα πολλαπλασιάσω φυσικά εδώ πέρα με 1 δια χ και θα το προσθέσω λοιπόν στην τρίτη γραμμή. Άρα έχω 1 δια χ. Χ. Χ τετράγωνο 0. 0. 2. 3 χ. 0. Και εδώ έχω 0. 0, 1 δια χ επί 3 χ θα μου κάνει 3 και εδώ πέρα έχω 2 χ. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το γραμμικό σύστημα το πέραμε σε ανατριγωνική μορφή. Οπότε μπορώ να περάσω και να λύσω και να βρω τις τρεις συναρτήσεις μου. Θυμηθείτε αυτό το σύστημα αφορά τις παραγόγους. Οπότε ξεκινώντας από την τρίτη σχέση, έχω τρεις φορές το U3 τόνος, είναι ίσο με το 2 χ. U3 τόνος λοιπόν είναι ίσο με 2 τρίτα χ, δηλαδή το U3 είναι ίσο με χ τετράγωνο τρίτα. Θυμίζω δεν χρειάζεται να παραμετροποιώ εδώ γιατί απλά ψάχνω μία συνάρτηση. Με συγχωρείτε, U1, μία U2, μία U3. Τέλειωσε το U3, πάμε στη δεύτερη σχέση.
δύο φορές το U2 τόνους και 3 χ. Επί U3 τόνους συνίσουμε 0. Πάμε λοιπόν, δύο φορές το U2 τόνους και το U3 τόνους το έχουμε. 3 χ επί 2 τρίτα χ, συνίσουμε το 0. Φεύγει, φεύγει. Ωραία, επομένως έχουμε δύο φορές το U2 τόνους, συνίσουμε μείον 2 χ τετράγωνο, φεύγει και φεύγει, άρα το U2 είναι ίσο με μείον χ τρίτης τρίτα. Πάρα πολύ ωραία, μας έφυγε και η, τρίτη, και η δεύτερη συνάρτηση. Ναι, μείον, ναι, μείον χ τρίτης τρίτα, μια χαρά. Άρα πάμε τώρα στην τρίτη σχέση. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα δια χ U1 τόνος και χ U2 τόνος και χ τετράγωνο U3 τόνους είναι ίσο με το 0. Οπότε εδώ αντικαθιστώ το U τόνους, αντικαθιστώ το, χ3, το U3 τόνους και βρίσκω ότι, για να δω πώς θα βρω, θα βρω ότι το, ωραία, το U1 τόνους, θα το γράψω επευθείας για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, θα βγει χ4 τρίτα, δηλαδή άμα ολοκληρώσω το U1 θα είναι χ5 προς 3, 5, 15 λοιπόν, χ5 δια 15. Πάρα 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 πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι και η τρίτη συνάρτηση που έψαχνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, για να κάνω και zoom out και να τα βλέπουμε όλα πολύ πολύ καθαρά, ορίστε, με βάση αυτούς τους συντελεστές λοιπόν, από εδώ πέρα θα πρέπει να βγει η μερική λύση που ψάχνω. Γιατί θυμηθείτε, η μερική λύση δεν είναι U1 και U2 και U3, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Η λύση είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. U1 επί 1 δια χ και 2 U2 επί χ και U3 επί χ τετράγωνο. Οπότε για να αντικαταστήσουμε, εδώ θα πάρω χ πέμπτης προς 15 επί 1 δια χ, ωραία, συν το U2 είναι πόσο, κάπου το έχω γραμμένο, μείον λοιπόν χ τρίτης τρίτα επί χ, συν το U3 πόσο είναι, χ τετράγωνο τρίτα επί χ τετράγωνο. Για να δούμε λοιπόν πόσο θα μου κάνει. Έχουμε χ τετάρτης δια 15, μείον χ τρίτης επί χ, χ τετάρτης τρίτα, συν χ τετράγωνο και χ τετράγωνο, χ τετάρτης τρίτα. Φεύγει και φεύγει, δηλαδή έχουμε χ τετάρτης δια 15. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα που βλέπετε, είναι η μερική λύση που ψάχνουμε για αυτή τη συγκεκριμένη διαφορική εξίσωση. Ωραία, και αρκετές πραξούλες. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μεθοδολογία με τον πίνακα για να λύσετε το σύστημα. Μπορείτε να το λύσετε ξεκινώντας από την πρώτη σχέση, αντικαθιστούμε στη δεύτερη, αντικαθιστούμε στην τρίτη και πάει λέγοντας. Εδώ απλά γλιτώνουμε λίγες πράξεις. Οκ, θέλει πολύ προσοχή να μην σας ξεφύγει κανένα λαθάκι. Δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς η ιδέα είναι ακριβώς η ίδια με πριν. Έχει πραξούλες. Okay. Οπότε υπομονή, πολύ προσεκτικά, ελέγχουμε πάντα τα αποτελέσματα. Και νομίζω έχουμε μία, δύο, ναι, άλλες τρεις ασκησούλες, δύο-τρεις ασκησούλες για να βολευτούμε και να τα μάθουμε καλά. Αυτά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.